Και τώρα να προχωρήσουμε στην ανακοίνωση της κυρίας Ελένης Μανακίδου. Ερυθρόμορφη πηξίδα από τη Νέα Καλλικράτεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και εικονογραφία του γάμου. Παρακαλώ, κυρία Μανακίδου. Ένα υπετειακό συνέδριο έχει πάντα τις ρίζες του στον χρόνο και τον χώρο, δίνοντας αφορμή σε όσους συμμετέχουν σε αυτό, σε αναδρομές που πηγάζουν μέσα είτε από τη μεγάλη ιστορία, είτε τη μικρή προσωπική ιστορία του καθενός και της καθεμιάς από εμάς. Ο μεγάλος αριθμός των σωζόμενων δειγμάτων, η τυπολογική ποικιλομορφία του σχήματος και κυρίως η θεματική εστίαση στον κόσμο των γυναικών δείχνουν σαφώς ότι οι ερυθρόμορφες πηξίδες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της ζωής των γυναικών στην αρχαία Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Οι παραστάσεις της πηξίδες εστιάζουν σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις της γυναικείας ζωής, δηλαδή οικογενειακές και οικιακές σκηνές, εργασία και ανάπαυλα, μυθολογικές και τελετουργικές σκηνές. Επιπλέον, σημαντική είναι η ακριβής θέση έβρεσης των αγκείων αυτών, πολλά από τα οποία προέρχονται από τάφους, αλλά έχουν ευρεθεί και στην Αθηναϊκή Ακρόπολη, την Αγορά και σε άλλα σημεία στο Άστι και τους Αττικούς Δήμους. Εκτός Αττικής, είναι γνωστές μέχρι τώρα σχετικά λίγες ερυθρόμορφες αττικές πηξίδες, συχνότερα στη γειτονική Βιωτία και την Εύβοια, καθώς και περιστασιακά σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στην Αίγινα, την Κόρινθο, το Καλαπόδι, τη Δήλο, τη Σάμο, επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και στη Μαύρη Θάλασσα. Λίγα γνωστά είναι τα παραδείγματα από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Όλυνθο, τη Νέα Καλλικράτεια, την Μπέλα, την Τωρόνη, τη Θάσο και την Αμφίπολη. Ανάμεσα σε αυτά, τα κυρίως πολύ αποσπασματικά αγγεία αξίζει ιδιαίτερη μνήμα σε μια σχεδόν ακέραιη σωζόμενη πηξίδα που βρέθηκε στη Νέα Καλλικράτεια, όπου τοποθετείται, ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια είμαστε βέβαιοι σχετικά, η ερετριακή αποικία της Δίκαιας, από όπου και η γνωστή επιτύμβια στήλη που βλέπετε εδώ και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο που βρισκόμαστε. Πρόκειται για μια πηξίδα του τύπου Α, με κύλα τυχώματα και τριποδική βάση, η οποία πιθανότατα ήταν τοποθετημένη ως κτέρισμα μέσα σε μία πόρινη σαρκοφάγο που αφενός ήταν ασύλλητη, αλλά καταστράφηκε εν μέρη από εξκαφέα, σε μία τυχαία εξκαφή σε ένα οικόπεδο στην Καλλικράτεια. Γι' αυτό το λόγο τα θράψματα της πηξίδας περισυλλέχθηκαν από τα αναμοχλευμένα χώματα. Στα συνευρήματα περιλαμβάνονταν μόνο μία χάλκινη περώνη και τμήμα σιδερένιου καρφιού που βρέθηκαν μέσα στη σαρκοφάγο. Το αγγείο συγκολλήθηκε και συμπληρώθηκε σε ορισμένα σημεία από τον Δημήτρη Καρολίδη, ο οποίος έκανε και τις περισσότερες από τις φωτογραφίες που βλέπετε. Στο κάλυμα απεικονίζεται μία ιδυλιακή σκηνή με μορφές έντονη κίνηση. Πρόκειται για τέσσερα μυθολογικά φτερωτά πλάσματα, ένας έρωτας, μια σιρήνα και δύο νίκες, μαζί με δύο ζώα, ελάφι και ίσως λαγός. Ενώ ο έρωτας και τα ζώα συνθέτουν μία αγαπητή σκηνή κυνηγιού με ψευδοαφηγηματικό χαρακτήρα, οι τρεις γυναικείες μορφές σχηματίζουν μία συμμετρική εραλδική σύνθεση χωρίς γνωστά εικονογραφικά παράλληλα. Ταυτόχρονα βέβαια παραπέμπουν όλες στον κόσμο των γυναικών. Στο σώμα εικονίζεται σκηνή χορού με έξι νεαρές χορεύτριες. Όλες κρατιούνται από τα χέρια και κινούνται ζωηρά προς τα δεξιά, συμμετέχουν επομένως σε κύκλιο χορό. Τρεις από αυτές μοιάζουν πολύ ως προς τη στάση και την εμφάνιση. Φορούν ζωσμένο αχυρίδωτο χιτόνα, διακοσμημένο στο κάτω μέρος με σειρές μαύρων κουκίδων. Τα μαλλιά τους είναι δεμένα σε κροβίλο και συγκρατούνται με σφενδόνι. Φέρουν περιδέρεα και βραχιόλια που δηλώνονται με επίθετο πυλό και λευκό χρώμα. Έχουν έντονο βηματισμό και τα πέλματα των ποδιών τους απεικονίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το δεξί πέλμα πατά ανασηκωμένο μόνο στα δάκτυλα και το αριστερό πέλμα πατά ολόκληρο στο έδαφος. Η τέταρτη και η έκτη χορεύτρια διαφέρουν από τις τρεις πρώτες μόνο στον τρόπο που στρέφουν το κεφάλι τους προς τα πίσω για να κοιτάξουν τις άλλες χορεύτριες. Η τέταρτη γυναίκα φαίνεται να κρατά πιο χαλαρά τη χορεύτρια στα δεξιά της και να απομακρύνεται ελαφρώς από αυτήν. Ιδιαίτερη είναι η τονισμένη απόδοση του στήθους και του δεξιού γόνατος με κυκλικές πινελιές σε όλες τις μορφές. Επίσης, το έντονο φούσκωμα του χιτώνα που ανεμίζει προς τα πίσω υπογραμμίζει τη χορευτική τους κίνηση. Σαφής διαπορροποίηση παρατηρείται στην κόμωση και τον στολισμό της πέμπτης γυναίκας. Τα κοντά σγουρά μαλλιά της πέφτουν ελεύθερα στο σβέρκο, ενώ πάνω από το μέτωπο φέρει ακτινωτή στεφάνι. Αυτή η μορφή έχει επίσης το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω, όπως και οι δύο προηγούμενες.
Η εργαστηριακή προέλευση του Αγγείου δεν είναι Αττική όσον αφορά τη σύσταση του πυλού, αλλά δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το χρώμα του πυλού είναι μπέζ κυτρινοπό, η μελανή βαφή αρκετά θαμπή και απολοπισμένη όπως είδατε στο εσωτερικό και η όπτιση δεν είναι απολύτως πετυχημένη, σε ορισμένα σημεία υπάρχουν πορτοκαλί πρασινοπά νέφη. Στις περισσότερες μορφές διακρίνεται σαφώς το προσχέδιο, όπως και εδώ βλέπετε. Επιπλέον, ορισμένες ιδιαιτερότητες στο σχήμα του αγγείου και στη σχεδίαση των μορφών διαφοροποιούν αυτή την πηξίδα από τα αττικά της πρότυπα. Ως προς το σχήμα, μη τυπικά στοιχεία είναι ο επίπεδος πλατής δίσκος στο κάτω μέρος του σώματος και τα ψηλά ορθογώνια πόδια με το τριπλό προφίλ στην κάτω απόλυξη. Ως προς τη διακόσμηση, ασυνήθιστα είναι η διπλή ταινία με τα ΟΑ, η πλατιά μαύρη ζώνη, οι μαύρες ταινίες και το κόκκινο χρώμα με το μίλτο στα ποδαράκια. Όσον αφορά το σχέδιο, μπορούμε να αναγνωρίσουμε αναλογίες με το εργαστήριο του Αττικού ζωγράφου του Μηδία και να χρονολογήσουμε το Αγγείο στα τέλη του 5ου αιώνα, γύρω στο 400 π.Χ. Τα εικονογραφικά στοιχεία της παράστασης και το σχήμα του Αγγείου οδηγούν σαφώς στον κόσμο των γυναικών και πιο συγκεκριμένα στα γαμήλια δρόμενα. Προφανώς απεικονίζεται ο χορός της μέλουσας νύφης μαζί με φίλες και συγγενείς της στο πλαίσιο του εορτασμού προς τιμή του Ημένεου και των προστάτηδων θεοτήτων κατά τα προτέλεια πριν από τις κυρίως τελετές του γάμου. Τέτοιοι χοροί είναι πολύ καλά γνωστοί φυσικά από τις αρχαίες γραπτές πηγές και ως ένα βαθμό από τις απεικονίσεις των Αγγείων. Το θέμα του γυναικείου κυκλικού χορού απεικονίζεται σχετικά σπάνια στις μελανόμορφες πηξίδες και τότε συνήθως ερμηνεύεται άλλοτε σαν λατρευτικό και άλλοτε σε λατρευτικό και άλλοτε σε γαμήλιο πλαίσιο, όπως σε αυτή την πηξίδα νικοσθενικού τύπου, αν και εδώ ο χορός των γυναικών είναι ελεύθερος. Σε μία ύστερη μελανόμορφη αττική πηξίδα τύπου Α, στο Εθνικό Μουσείο στην Αθήνα, στο κάλυμα, κάτω με το βέλος, εικονίζεται κυκλικός χορός 5 γυναικών σε κάποιον οικιακό χώρο, ίσως στην αυλή, και αυτό φαίνεται από τα αντικείμενα που βλέπουμε, δωρικό κύωνα, φλεγόμενο βωμό, αναμένο βωμό δηλαδή, αναρτημένα στεφάνια, κυωνοτό κρατήρα και λεύη στο δάπεδο, παρουσία μιας καθιστής αυλητρίδας και μιας όρθιας γυναίκας που κρατάει νοχόι. Από άποψη περιεχομένου, η σκηνή αυτή στο κάλυμα συνδέεται με την πολυπρόσωπη παράσταση στο σώμα του Αγγείου, όπου απεικονίζονται επίσης μόνο γυναίκες σε χαρακτηριστικές δραστηριότητες της γαμήλιας εικονογραφίας. Σε αντίθεση τώρα με τους κύκλιους χορούς στα μελανόμορφα αγγεία, ορισμένοι από τους οποίους είδαμε ότι συνδέονται με το χορό του Ημένεου, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο στα ερυθρόμορφα αγγεία. Μία πηξίδα στο Εθνικό Μουσείο πάλι στην Αθήνα, από τον κύκλο του ζωγράφου της Αθήνας τέλος πάντων, 1585, παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με την πηξίδα στη Νέα Καλλικράτεια. 5 γυναίκες χορεύουν στο σώμα του Αγγείου, δίπλα σε μία αυλητρίδα και έναν αναμένο βωμό. Μόνο μία από αυτές φοράει ημάτιο πάνω από το χιτώνα της και έχει μαζεμένα τα μαλλιά της κάτω από ένα κρίδεμνο. Επομένως, θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε ως την κύρια μορφή της παράστασης και να συνδέσουμε τη σκηνή του χορού με το γαμήλιο τελετουργικό. Ο βωμός και η αυλητρίδα υπάρχουν και σε μια άλλη σκηνή κυκλικού χορού, 7 νεαρών γυναικών ή κοριτσιών σε μια φιάλη με λευκό βάθος, του ζωγράφου του Λονδίνου D14, που βλέπετε εδώ. Οι χορεύτριες φορούν χιτώνες με λοξό ημάτιο και κρατούν η μια από την άλλη από τον καρπό, και αν και μοιάζουν μεταξύ τους, μια γυναίκα από αυτές διαφέρει από τις υπόλοιπες ως προς την κόμωση. Ο χορός μπορεί και εδώ να θεωρηθεί δηλαδή ως μέρος της γαμήλιας τελετουργίας και προετοιμασίας της μελλοντικής νύφης μπροστά στην οικιακή εστία. Μία συνήθιστη χορευτική σκηνή, η οποία πάλι μπορεί να ερμηνευτεί σε γαμήλιο πλαίσιο, απεικονίζεται σε ερυθρόμορφη βιωτική πηξίδα. Τρεις νεαρές γυναίκες χορεύουν με ελεύθερο βηματισμό και τεντωμένα χέρια προς μία που κάθεται σε βράχο και ετοιμάζεται να πετάξει μπάλα. Η πρώτη χορεύτρια διαφέρει από τις άλλες δύο, επειδή έχει μακριά λιτά μαλλιά και φέρει πόλο, επομένως ερμηνεύτηκε ως μέλουσα νύφη. Στην ίδια παράσταση υπάρχουν και άλλες 5 γυναίκες, οι πράξεις των οποίων τονίζουν τη γαμήλια ατμόσφαιρα. Μία παίζει άρπα, μία κάθεται σε βράχο ακούγοντας τη μελωδία, μία σκύβει πάνω από ένα λουτήριο και δύο κοιτάζουν το κάτωπτρο βλέποντας το είδωλό τους. Σε ορισμένες πηξίδες, η γαμήλια πομπή απεικονίζεται είτε πεζή είτε με τη συμμετοχή ενός άρματος. Η πρώτη εκδοχή είναι η πιο συνηθισμένη σε ερυθρόμορφα αγγεία διαφόρων σχημάτων και αναφέρεται στην πραγματική γαμήλια τελετή και τα στάδια της με την παρουσία πολλών μορφών.
Ο γαμπρός οδηγεί την ύφη Χίρε Επικαρπό στη νέα κατοικία του, συνοδευόμενους από συγγενείς και φίλους, οι οποίοι έχουν συνήθως συγκεκριμένες θέσεις σε αυτές τις παραστάσεις. Δηλαδή, ή φέρουν δάδες, ή λουτροφόρους, ή άλλα δώρα, παίζουν αυλό ή προπορεύονται. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερα τονίζεται η θέση που έχουν ο πάροχος, η νυμφεύτρια και ο πες αμφιθαλής. Στην απεικόνιση του ζευγαριού θα μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς έναν κανονιστικό τρόπο απόδοσης που χαρακτηρίζει τους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους των νεονύμφων. Η νύφη είναι ακίνητη, σχεδόν σε αγαλματική στάση, ενώ ο γαμπρός περπατά ζωηρά, μερικές φορές σχεδόν βιαστικά, και κοιτάζει προς το μέρος της. Η διαφορά ηλικίας, η οποία υποδηλωνόταν σαφώς στις γαμήλιες πομπές στα μελανόμορφα αγγεία με τους γενιοφόρους άντρες, δεν υπάρχει πλέον στις ερυθρόμορφες σκηνές, όπου και οι δύο σύζυγοι εμφανίζονται να έχουν εμφανισιακά την ίδια ηλικία, χωρίς βέβαια αυτό να ισχύει στην πραγματικότητα. Παρόμοια τυποποίηση παρατηρούνται και στην απεικόνιση των άλλων συμμετεχόντων και ο ρόλος τους στην εορταστική πομπή προβάλλεται μέσα από τη θέση που βρίσκονται και τα αντικείμενα που μεταφέρουν. Σε ορισμένες σκηνές, ένας βωμός ή μια εξώθυρα απεικονίζονται ως τοπογραφικές ενδείξεις. Ανάλογα, απεικονίζεται η γαμήλια πομπή σε μια πάλι βιωτική ερυθρόμορφη πηξίδα, η οποία μιμείται τα αττικά πρότυπα αυτού του θέματος με μικρές παραλλαγές. Εκτός από τους νεόνυμφους υπάρχουν δύο γυναίκες μουσική διαφορετικών ηλικιών που παίζουν αυλό και κρόταλα, δύο γυναίκες με δάδες και άλλες δύο γυναίκες που μεταφέρουν γαμήλια, σκεύη και προσφορές. Η μισάνυκτη εξώπορτα της οικίας και ο βωμός προέρχονται επίσης από τις αντίστοιχες αττικές σκηνές. Η εκδοχή του εποχούμενου ζεύγους των νεονύμφων εμφανίζεται λιγότερο συχνά στα ερυθρόμορφα αγγεία, σε αντίθεση με τον πολύ σημαντικό αριθμό των αντίστοιχων γαμήλιων πομπών με άρμα στα μελανόμορφα αγγεία. Οι μορφές στις περισσότερες ερυθρόμορφες σκηνές είναι ατάφτιστες, αλλά σε ορισμένες από αυτές οι επιγραφές και τα λαλούντα σύμβολα μαρτυρούν την ηρωική καταγωγή των εικονιζόμενων, όπως γίνεται και στις μελανόμορφες. Το ζευγάρι εικονίζεται να επιβαίνει είτε στο ηρωικών προδιαγραφών άρμα, είτε σε μια ρεαλιστική άμαξα, και τα δύο αυτά οχήματα είναι γνωστά φυσικά και από παλιότερες απεικονίσεις. Ο ασυνήθιστος συνδυασμός των δύο παραλλαγών απεικονίζεται σε μια πηξίδα τύπου Β της ομάδας Oppenheimer, που βλέπετε εδώ στις Βρυξέλλες, με δύο γαμήλια ζευγάρια. Το ένα ζευγάρι βαδίζει προς το τέθρυπο, όπου επιβιβάζεται ένας νεαρός συνείοχος, ίσως ο πάροχος, ενώ από το άλλο ζευγάρι ο γαμπρός είναι ήδη πάνω στο δίφρο και η νύφη στέκεται στο έδαφος. Τα άλογα και των δύο αρμάτων καλπάζουν πάνω σε ένα χαλί από λουλούδια και στεφάνια και κλαδιά διακοσμούν το βάθος της σκηνής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παράσταση μιας πηξίδας τύπου Α, πάλι της ίδιας ομάδας, της Oppenheimer, στο Mainz, στην οποία 7 γυναίκες συμμετέχουν σε μια δυσερμήνευτη σκηνή. Η επιγραφή «Καλή» αναγράφεται 7 φορές και αναφέρεται σε κάθε μία από τις γυναίκες που απεικονίζονται μια πολύ ασυνήθιστη, αλλά ίσως σκόπιμη δήλωση εκ μέρους του αγγειογράφου. Οι μορφές εμφανίζονται σε ζεύγη, με εξαίρεση μια καθισμένη γυναίκα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως το επίκεντρο της σκηνής. Τρεις δωρικοί κίονες σχηματίζουν ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο που υποδηλώνει ένα ιδιαίτερο σκηνικό, ίσως απεικονίζει το πρόπυλο ή τμήμα ενός ναού. Γι' αυτό το λόγο, η γυναίκα που κάθεται μόνη, κρατώντας δάδα στο αριστερό χέρι, πλαισιωμένη από δύο κίονες, θα μπορούσε να είναι θεά ή αίρια, στην οποία προστρέχουν οι άλλες γυναίκες αναζεύγη. Και θα είχαμε πάλι και εδώ μία γιορτή που οργανώθηκε αποκλειστικά από και για γυναίκες στο πλαίσιο των προεόρτιων του γάμου. Παρόλο που οι περισσότερες σκηνές στις ερυθρόμορφες πηξίδες δεν φέρουν επιγραφές, με εξαίρεση τα επίθετα που είπαμε «καλή» ή «καλός», σε τρεις πηξίδες μόνο αναγράφονται τα ονόματα των γυναικών και βλέπετε εδώ δύο από αυτές. Οι παραστάσεις τους μεταφέρονται έτσι στη σφαίρα του μύθου, επειδή κατονομάζονται γνωστές ηρωίδες και νηριίδες, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζονται διάφορες γυναικείες δραστηριότητες στον οίκο και τη λατρεία. Οι πρωταγωνίστριες των σκηνών αυτών λειτουργούν έτσι ως υποδειγματικά πρότυπα συμπεριφοράς, θα λέγαμε, μέσα από συμβολικά εικονογραφικά μοτίβα, καθώς και αντικείμενα καθημερινής χρήσης προερχόμενα από τη ζωή των γυναικών στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. Στις σκηνές περιλαμβάνονται η μεταφορά νερού από την Κρίνη, το γνέσιμο του μαλλιού, ο στολισμός και ο καλοπισμός και σκηνές συνομιλίας, όπως λέμε, μεταξύ των γυναικών σε υπαίθριους ή εσωτερικούς χώρους.
Πολλές από τις σκηνές αυτές σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τις προετοιμασίες του γάμου. Τέλος, ορισμένες πηξίδες τύπου γάμα, όπως αυτή από την ομάδα της Χάλκης, έχουν ως διακόσμηση στεφάνια μυρτιάς και σπανιότερα στεφάνια δάφνης, είτε στο κάλυμα, είτε στο σώμα, είτε και στα δυο. Κατά αναλογία, παρόμοια στεφάνια μυρτιάς απεικονίζονται πολύ συχνά στο βάθος ερυθρόμορφων σκηνών με ποικίλο περιεχόμενο από την τελετουργία του γάμου. Η αποκλειστική ή μερική απεικόνιση αυτού του φυτικού μοτίβου, που έχει φυσικά γαμήλιο συμβολισμό, αποτελεί μία ακόμα ένδειξη για την επιλογή των πηξίδων ως κατάλληλων δώρων προς τις μέλουσες νύφες ή τους νεόνυμφους. Με βάση λοιπόν την πηξίδα της Νέας Καλλικράτειας και τα άλλα παραδείγματα, έγινε προφανής η στενή σχέση των ερυθρόμορφων πηξίδων, όχι μόνο γενικά με τη γυναικεία εικονογραφία, αλλά και με την προτίμηση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως είναι οι κύκλοι, οι χοροί και οι γαμήλιες πομπές που παρουσιάστηκαν εδώ. Διαμέσου αυτών, τονίζεται η σημασία του εν λόγω αγγείου ως λειτουργικού και συμβολικού αντικειμένου στη ζωή των παντρεμένων γυναικών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ελένη Μανακίδου για τις πολύ ενδιαφέρουσες και ωραίες επισημάνσεις τους για τις γαμήλιες τελετές της αρχαιότητας.